θα ασχοληθούμε με ρεπορτάζ που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Ο καύσωνας δημιούργησε πολλά προβλήματα στον κρητικό Αμπελώνα. Υπήρχε σήμερα και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ιδιαίτερα έχουν επηρεαστεί τα επιτραπέζια στα Φύλλια. Πολλά από αυτά βέβαια έχουν καταστεί μη εμπορεύσιμα. Πάμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Δασκαλάκη, γεωπόνο και πρώην Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης στο νομό Ηρακλείου. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ. Επηρεάζει τόσο πολύ αρνητικά ο καύσωνας στον κρητικό Αμπελώνα την δεδομένη χρονική στιγμή? Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο. Ναι, φέτος μάλλον οι ζημίες πρέπει να είναι πολύ περισσότερες, γιατί ξεκίνησε μια χρονιά η οποία ήταν φυσιολογική, τα αμπέλια αναπτυσσόταν ζωηρά και κάποια στιγμή ήρθε αυτός ο καύσωνας, ο οποίος δυστυχώς είναι και παρατεταμένος, είναι 2 εβδομάδες. Αυτό είναι το άσχημο. Οπότε έχει δημιουργήσει ιδίως σε ορισμένα αμπέλια που είναι σε δυσμενή κλίμακα, αλλά και σε ποικιλίες, κάποιες ποικιλίες όπως είναι ο κλόνος, ένας κλόνος σουλτανίνος που είναι πολύ ευαίσθητος, το Red Globe. Σε αυτά έχει κάνει αρκετές ζημιές. Δηλαδή, όταν λέμε για ζημιές, τι αντικρίζει ο αμπελουργός ο οποίος μπαίνει στο αμπέλι του, στο χωράφι του? Η ζημιά είναι τώρα η οποία φαίνεται στο σταφύλι. Ναι. Δηλαδή, καίγονται ρόγες, χάνονται ρόγες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτές τις 2 εβδομάδες δεν μπαίνει ζάχαρα στα σταφύλια καθόλου. Δηλαδή, όταν ανεβαίνει θερμοκρασίες, το αμπέλι δεν δουλεύει καθόλου. Αρχίζει να χαλάει ποιότητα. Δεν είναι μόνο ότι θα δεις κάτι, αλλά και όσα σταφύλια μείνουν αυτά, αρχίζουν και δεν έχουν αρώματα, μαλακώνουν αναλόγως με την περιοχή. Δηλαδή μακροπρόθεσμα, θα δούμε την ποιότητα του σταφυλιού να υποβαθμίζεται. Περιοχές, ναι, το αμπέλι θέλει να βλέπει τη θάλασσα, να είναι δροσερό. Αν του ανεβάσει θερμοκρασία, αρχίζει η ποιότητα και χαλάει. Ωραία. Πρόληψη υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ναι, οπωσδήποτε θα πρέπει. Το ένα είναι τα εδάφητα οποία χρησιμοποιούμε να είναι τα κατάλληλα για το αμπέλι. Να ποτίζουμε όταν έχουμε νερό. Κάθε πότε το πότισμα, κύριε Δασκαλάκη? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε μία κουβέντα. Είναι ανάλογα με την περιοχή και με το έδαφος το οποίο υπάρχει. Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή υπήρχαν παλιά προειδοποιήσεις που έλεγαν κάθε 10 μέρες πόσο νερό θα βάζει σε ποια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί ο παραγωγός μόνο με κάποια όργανα να μπορεί να το κάνει σωστά. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ βασικό, ιδίως όταν αρχίζει να οριμάζει το σταφύλι. Τότε είναι πολύ ευαίσθητο. Αν βάλεις λίγο παραπάνω νερό, πιθανότητα να έχεις προβλήματα. Πρέπει όμως τώρα τον καύσωνα, τουλάχιστον τώρα που έχουμε τον καύσωνα, και γενικά το καλοκαίρι να ποτίζουμε αργά το απόγευμα ή τη νύχτα. Το καλύτερο είναι αυτό. Το κάλι φαίνεται να βοηθάει λίγο, δηλαδή όταν είναι το αμπέλι έχει την αρκετή ποσότητα καλίου που του χρειάζεται, πιθανότητα να τα απεξέλθετε καλύτερα. Οι ποικιλίες, σας είπα, που είναι ευαίσθητες, θα πρέπει να τις αποφεύγουμε. Φάρμακα τα οποία είναι, όπως είναι το θιάφι παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρέπει να το καλοκαίρι να μην χρησιμοποιούνται καθόλου. Μάλιστα, και οι όποιοι ψεκασμοί πρωινές ώρες. Ναι, ναι. Και το βράδυ, βέβαια, το βράδυ. Μάλιστα. Από την εμπειρία που έχετε, εμπειρία δεκαετιών στον κρητικό Αμπελώνα, θυμάστε αντίστοιχες περιπτώσεις με καύσωνα που είχαν επηρεαστεί, είχαν καταστραφεί? Είχαμε και χειρότερα. Και μάλιστα θυμάμαι περιοχές και τώρα αυτή την εποχή. Βέβαια, το άσχημο είναι ότι έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας. Είναι 2 εβδομάδες. Θυμάμαι το 1998 είχα ένα όργανο και μετρούσα τα ζάχαρα στο αμπέλι μου και είχε κάνει 2 διαδεχόμενες τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες 2 εβδομάδες. Περίπου σαν αυτό. Λοιπόν, 15 μέρες ήταν 13 μπρίξ. Δεν ανέβηκε το ζάχαρο ούτε ένα γραμμάριο.
Δηλαδή αυτές τις 15 μέρες το αμπέλι σοκάρεται τελείως. Έμενε στάσιμο. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, ναι, δεν δουλεύει. Ας ευχηθούμε να πέσουν οι θερμοκρασίες. Ναι. Προκειμένου να γυρίσει και να μην έρθει ο προφήτης Ηλίας που συνήθως κλασικά μας φέρνει. Μάλιστα. Να μην έχουμε και επόμενα δηλαδή. Και επόμενους κάψονες. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Ευχαριστώ και σας εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.